Πρωτόγνωρες εικόνες κατέγραψε σήμερα ο τηλεοπτικός φακός έξω από το εργοστάσιο της Χαλιβουργίας στο Βόλο, που είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα μέλη του ΠΑΜΕ και απεργοί της Χαλιβουργίας Ασπροπύργου. Από τη μια οι διαδηλωτές, από την άλλη τα μέλη του τοπικού σωματείου της Χαλιβουργίας που ήθελαν να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου, και στη μέση δύο αστυνομικές κλούβες και τέσσερις δημιουργίες των ΜΑΤ. Ένα πραγματικό κλίμα εμφύλειας διαμάχης, με τους εργαζόμενους της Χαλιβουργίας Βόλου να καταγγέλουν το ΠΑΜΕ ότι χρησιμοποιεί φασιστικές μεθόδους για να κλείσει και το τοπικό εργοστάσιο. Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα, γιατί είμαστε οι εργάτες που θέλουν να παραμείνει το εργοστάσιο ανοιχτό από εδώ και από εκεί το πάμε, που θέλει να κλείσει ακόμα ένα υγιές εργοστάσιο στο Βόλο. Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την κίνηση, θεωρούμε φασιστική, θέλουμε εμείς να αποφασίζουμε για εμάς και δεν θέλουμε καμία εξωτερική παρέμβαση. Το εργοστάσιο και το εδώ και στην ΒΙΠΕ δούλεψαν σήμερα. Και τα δύο εργοστάσια δουλεύουν και τώρα συνεχίζει να δουλεύει πάλι μέσα. Με τους υπόλοιπους εργαζόμενους να είναι έξω, ταλαιπωρημένοι είμαστε, παιδιά, είμαστε από τις 9 η ώρα το βράδυ εδώ όλοι, για να περιφρονήσουμε την εργασία. Από την πλευρά του ΠΑΜΕ, που διοργάνωσε τη σημερινή κινητοποίηση στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας του Συνδικάτου Μετάλλου, τονίστηκε ότι η συγκέντρωση έξω από τη Χαλιβουργία του Βόλου θα κρατήσει μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Ενώ οι εκπρόσωποι του εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του ιδιοκτήτη της Χαλιβουργίας. Ο πανικός του Μάνεση, του αστικού κράτους και των βιομηχάνων γίνεται πλέον φανερός. Η αστυνομοκρατία που επικρατεί εδώ πέρα από το πρωί σήμερα είναι εμφανής. Δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν έρθει εδώ για να προστατεύσουν τα συμφέροντα του Μάνεση και του κάθε Μάνεση. Οι εργάτες της Χαλιβουργίας, εκβιαζόμενοι, απειλούμενοι και τρομοκρατημένοι, αναγκάστηκαν να έχουν αυτή την στάση, η οποία όχι μόνο δεν είναι δική τους θέληση, αλλά τους επιβλήθηκε. Εξαιτίας της σημερινής κινητοποίησης, δεκάδες φορτηγά δεν μπήκαν στη Χαλιβουργία, με αποτέλεσμα να επιτεθεί κατά των απεργών ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως. Οι επαγγελματίες και κακοί συνδικαλιστές ήρθαν σήμερα εδώ ως μισθοφόροι να κλείσουν το εργοστάσιο. Σημειωτέων ότι αυτό το συγκεκριμένο εργοστάσιο δίνει πνοή ζωής από το 1964 στο Βόλο. Έχει 400 εργαζόμενους και έχει άλλους 400 εξωτερικούς συνεργάτες. Σκεφτείτε αν κλείσει μια υγιής βιομηχανία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά και τις σημερινές τραγελαφικές εικόνες έξω από τη Χαλιβουργία, είναι πλέον απίθανο να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων στο Βόλο της υψηλής ανεργίας.